Νίκος Λιγερός, καθηγητής, στρατηγικός σύμβουλος, γνωστός καθηγητής και φίλος εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, αντίδραση της Ελλάδος, το λέμε τώρα σε αυτές τις μέρες, την οποία πολλοί δεν περίμεναν, κύριε Λιγερέ, έτσι. Σωστά, ναι. Ούτε οι Τούρκοι, αλλά νομίζω και πολλοί Έλληνες δεν περίμεναν. Με την έννοια ότι είδαμε αποφασιστικότητα, είδαμε ορθολογισμό και είδαμε και στρατηγική αντιμετώπιση ενός προβλήματος που δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αλλιώς από μια ασύμμετρη απειλή, από τη στιγμή που η Τουρκία έχει περάσει ακόμα και στο στάδιο του διακινητή σε σχέση με τους λαθρομετανάστες. Άρα δεν μιλάμε πια για ένα κλασικό μεταναστευτικό όπως λέγαμε προηγουμένως. Εδώ μιλάμε για μια μαζική κίνηση εναντίον μας και όχι μόνο εναντίον της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης, και νομίζω ότι και η Ευρώπη ξαφνιάστηκε από την σωστή αντιμετώπιση της Ελλάδος του προβλήματος, και τώρα που είδαν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες που ήρθαν στην περιοχή του Εύρου τα δεδομένα από κοντά, νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν ότι η προπαγάνδα της Τουρκίας δεν έχει πια νόημα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αντέδρασε όπως αντέδρασε βοηθά στο να διεκδικήσει η χώρα τον ρόλο για τον οποίο συζητάμε πάρα πολύ καιρό και μαζί και με άλλους εδώ συνομιλητές. Έδειξε δηλαδή ότι μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει στην Ανατολική Μεσόγειο. Φαντάζομαι ότι από αυτή την αντίδραση, διότι δεν είναι μια προσομοίωση, είναι μια πραγματική αντιμετώπιση ασύμμετρης απειλής, την οποία η Ελλάδα την αντιμετωπίζει και προσπαθεί να την εξουδετερώσει. Από αυτό βγάζουν συμπεράσματα προφανώς και οι Αμερικανοί και οι λοιποί, έτσι, για το τι μπορεί να κάνει η χώρα, άμα θέλει. Απολύτως. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι όλοι θέλουν μια σταθερότητα στην περιοχή και βλέπουν ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει τον ρόλο του σταθεροποιητή ακόμα και σε άγριες και βάρβαρες συνθήκες όπως αυτές που ζήσαμε και ζούμε, αυτό σημαίνει ότι έχει δώσει δείγματα ότι μπορεί να διαχειριστεί τέτοια προβλήματα και σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και όταν μιλάμε για τα ενεργειακά και τα στρατηγικά που υπάρχουν στην περιοχή. Κατά συνέπεια, απέδειξε με άλλα λόγια ότι είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος πάνω στον οποίο μπορούν να βασιστούν και πάνω στον οποίο μπορούν να επενδύσουν, γιατί και αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λιγερέ, διότι το αποδεικνύει η Ελλάδα όχι σε μία άσκηση αλλά σε πραγματικές συνθήκες. Διότι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό είναι μία στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας. Αντί να στείλει μισθοφόρους όπως στείλει στη Συρία και στη Λιβύη, εδώ έστειλε τους μετανάστες. Αλλά στρατιωτική επιχείρηση είναι. Δεν έστειλε μόνο μετανάστες απλούς. Σωστά. Εφόσον ξέρουμε ότι ήταν πολλοί που ήταν φυλακισμένοι και για παραβάσεις, κατά συνέπεια δεν έστειλε, ας πούμε, έναν αθώο πληθυσμό όπως θα το λέγαμε κλασικά. Άρα όντως η προσομοίωση που κάνετε είναι πιο σωστή και κατά συνέπεια η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος με αληθινές συνθήκες και με ακραία στοιχεία είναι ακόμα πιο σημαντική ως αποδεικτικό στοιχείο ότι η Ελλάδα μπορεί να καταφέρει και σε αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, έχουμε στο Ισραήλ την εκλογική νίκη του Νετανιάχου. Στη συνομιλία που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Τραμπ του είπε: καλά κάνετε, εφαρμόστε την νομοθεσία σας στα σύνορά σας. Ο Αυστριακός καγκελάριος ο Κούρτς βγήκε και είπε ανοιχτά: είναι ο μόνος μέχρι στιγμής ο οποίος έχει πει ότι, ξέρετε, αυτό είναι επίθεση της Τουρκίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνολικά. Οι Αυστριακοί έχουν και μνήμες, αν θέλετε, ιστορικές από την Βιέννη. Η Γαλλία. Άρα εδώ υπάρχει ένα σκηνικό το οποίο εμείς πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, να το κεφαλαιοποιήσουμε. Μα νομίζω ότι πρώτα απ' όλα το αξιοποιούμε από τη στιγμή επίσης που θα υπάρχει μια χρηματοδότηση για 700 εκατομμύρια ευρώ για αυτά που γίνονται. Νομίζω είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο. Μην ξεχνάμε ότι την ίδια ώρα έχει σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει οποιοδήποτε κονδύλιο στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ξέρουμε τι είχε γίνει το 2016, βλέπουν τα αποτελέσματα και τώρα ξαφνικά όχι μόνο παίρνουν θέση υπέρ της Ελλάδος κατά της Τουρκίας και με τις αναφορές που κάνατε, αλλά νομίζω πρέπει να προσθέσουμε και συγκεκριμένα και το State Department, γιατί το είπε με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο και δεν έχουμε συνηθίσει να είναι τόσο μη ουδέτερος αυτός ο λόγος. Και από τη στιγμή που έχουμε και άλλους ηγέτες της Ευρώπης που και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι εμείς κάνουμε σωστά τα πράγματα
και απλώς εφαρμόζουμε την νομοθεσία μας εντός των συνόρων έως τα σύνορα, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε αποδείξει την αξία μας. Τώρα, πώς μπορούμε να το κεφαλοποιήσουμε? Πάρα πολύ απλά, με όλες τις συμφωνίες που έχουμε κάνει και με άλλες χώρες, όπως είναι και το Ισραήλ που λειτουργήσε και φέτος για το θέμα του αγωγού, δείχνουμε και σε αυτό ότι όταν μιλάμε για αγωγό φυσικό αερίο και μιλάμε για την προστασία του και υπογράφουμε τρεις χώρες, ξέρουν και αυτοί ότι μπορούν να βασιστούν στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, διευκολύνονται τα πράγματα σε επίπεδο διαδικαστικό, γιατί π.χ. θα μπορούσαμε να μπούμε και πιο γρήγορα στο πρόγραμμα των F-35, ναι, ναι, ενώ το είχαμε απλώς σαν μια προοπτική μεσαίας τάξης, αλλά όχι πιο άμεση, που σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε και επίσης τα πιο στρατιωτικά θέματα, την χρήση των ντρόν, γιατί είδαμε ότι οι Τούρκοι τα χρησιμοποίησαν. Θα είναι καλό να δούμε και πώς θα κάνουμε και εμείς, και με δικά μας δεδομένα και με δεδομένα της Αμερικής αλλά και του Ισραήλ. Το βλέπουμε ήδη οι επαφές που έχουν γίνει και μέσω της Κύπρου. Άρα νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος άμεσος, από τη στιγμή που υπάρχει αξία, από τη στιγμή που υπάρχουν αξίες και για τους πόρους, τους ορυκτούς πόρους στην περιοχή και θέλουν να επενδύσουν, και από τη στιγμή που βλέπουν επίσης ότι η Τουρκία δεν μπορεί να λειτουργήσει συμμαχικά, όλα αυτά συγκλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, σαν ένα στρατηγικό μείγμα που λέει ότι η Ελλάδα είναι σημείο σταθερό αλλά και σταθεροποιητής. Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί ένα σταθερό σημείο μπορεί να του αλλάξουμε τα δεδομένα και να μην έχει πια ευστάθεια και να έχει αστάθεια, ενώ ένα σταθεροποιητής σημαίνει ότι ακόμα κι αν πιέσουμε πάνω το σύστημα, θα καταφέρει να ξαναβρει την ισορροπία του και να αφοπλίσει την κίνηση που έγινε με επιθετικό τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θα μας βοηθήσει ενδεχομένως και στον τομέα των εξοπλισμών, αυτό που αναφέρατε, δηλαδή οι Αμερικανοί, ας πούμε, να διευκολύνουν την απόκτηση οπλικών συστημάτων F-35 ή οτιδήποτε άλλο, ακριβώς για να εξυπηρετηθεί πλέον ο νέος ρόλος της Ελλάδος. Νομίζω και οι Γάλλοι, θα το δουν με έναν πολύ θετικό τρόπο, γιατί ξέρετε ότι είμαστε και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το έχουν κάνει, υπάρχουν και στοιχεία σε σχέση με την Κύπρο, με τα Μιστράλ. Κατά συνέπεια, είναι ένα θετικό πλαίσιο από τη στιγμή που βλέπουν ότι υπάρχει μια κοινή προστασία. Και τώρα πρόσφατα το είπε ξεκάθαρα ότι και η Γαλλία, ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και τα σύνορα της Ευρώπης. Αυτό εδώ δεν το περιμέναμε, γιατί έχουμε καιρό που εμείς το λέμε. Σωστά. Γενικά, που θα έλεγα σχεδόν γενικόλογα, γιατί ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πάρει κρατικές αποφάσεις από τη στιγμή που είναι το κράτος που έχει την ευθύνη σε τέτοια θέματα, αλλά τώρα βλέπουμε ότι το συμμαχικό πλαίσιο έχει ενεργοποιηθεί και είναι ικανοί να πούν και αυτοί τέτοια δεδομένα, λέγοντας με αυτόν τον τρόπο και στον δικό τους τον λαό, πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε τους Έλληνες, γιατί αυτό που κάνουν σαν αντίσταση είναι αντίσταση για όλη την Ευρώπη και όχι μόνο για την Ελλάδα. Στο άλλο μέτωπο το οποίο μας αφορά, διότι μπλέκεται η Τουρκία και μας αφορά για τους λόγους που γνωρίζουμε, στη Λιβύη, τι βλέπετε? Στη Λιβύη νομίζω ότι τα πράγματα προχωράν πολύ πιο θετικά. Είχαμε ήδη ζήσει την αλλαγή φάσης σε σχέση με τον Χαφτάρ από τη στιγμή που είχαμε πάρει την πρωτοβουλία να τον καλέσουμε. Τώρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης τριμώχνεται όλο και περισσότερο, και ταυτόχρονα, επειδή είδαμε και τις δηλώσεις της Ρωσίας και από την πλευρά της Λιβύης και από την πλευρά της Συρίας, όπου θεωρούν τώρα επίσημα ότι πραγματικά η Τουρκία συμπεριφέρεται με έναν βάρβαρο τρόπο ακόμα και για την διακίνηση των ανθρωμεταναστών, αλλά και τα δεδομένα που υπάρχουν στη Λιβύη. Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι το συμμαχικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η Ελλάδα υπάρχει και ανεξαρτήτως από αυτήν. Δηλαδή υπάρχει ολόκληρη ηγεσία στρατιωτική που καταλαβαίνει τώρα σε υψηλό επίπεδο ότι η κυβέρνηση που υπάρχει στην Τρίπολη δεν μπορεί να είναι αυτή που θα μείνει. Κατά συνέπεια αυτό μας βοηθά, γιατί από τη στιγμή που θα έχουμε μια επιλογή επίσημα, ενώ προς τον Χαφτάρ, γιατί
Όπως ξέρετε, προς το παρόν, ακόμα η επίσημη κυβέρνηση σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών παραμένει η Τρίπολη. Από τη στιγμή που θα υπάρχει αυτή η αλλαγή, θα έχουμε και αλλαγή κύκλου, γιατί τότε θα μιλήσουμε σοβαρά και για άλλα θέματα που μας αφορούν άμεσα, όπως είναι η γραμμή οριοθέτησης, η μέση γραμμή οριοθέτησης για τα θέματα της ΑΟΣ με τη Λιβύη, που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα μας επιτρέψει να ενώσουμε την οριοθέτηση που θα πετύχουμε με την Αίγυπτο μαζί με αυτήν της Ιταλίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η γραμμή οριοθέτησης με την Λιβύη είναι τεράστια. Άρα θα επισυμβεθούν και εκεί οι διαδικασίες. Οπότε η Τουρκία, λογικό είναι να περιμένει κανείς ότι αν δει ότι δεν της βγαίνει όπως περίμενε στην Συρία, ότι στη Λιβύη επίσης, να κάνει μια ακόμα πιο έντονη κίνηση κατά της Ελλάδος, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το θέμα, με το θέμα το όπλο της εργαλειοποίησης της λαθρομεταλλάστευσης, ενδεχομένως και με την αποστολή του ερευνητικού, του Roots Race. Ναι, αλλά αυτό ξέρει ήδη ότι εμείς θα αντιδράσουμε αμέσως, γιατί οτιδήποτε είναι ερευνητικό το έχουμε βάλει στη θέση του εκτός από την υφαλοκρηπίδα μας, και κατά συνέπεια θα πρέπει να επικεντρωθεί στα δικά της προβλήματα, γιατί δεν είναι απλώς όπως το περιγράψατε απόπειρες εναντίον της Ελλάδας με έναν τρόπο ή με έναν άλλον για τη Λιβύη ή τη Συρία. Προσπαθεί να κάνει κινήσεις που να έχουν μια μορφή απόσβεσης και δεν βγαίνει. Άρα αυτές οι επενδύσεις έχουν κόστος, η τουρκική λίρα συνεχίζει να πέφτει. Και τώρα υπάρχει και το θέμα της πολιτικής φθοράς. Άρα θα υπάρξουν και αποδείξεις σε επίπεδο εκλογών. Και αυτό που έχει σημασία είναι σιγά σιγά να καταλάβει ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα μπορεί να αντισταθεί θετικά και με αυτόν τον τρόπο, και την ώρα που αντιστέκεται δημιουργεί πάλι ένα συμμαχικό πλαίσιο, όπως το έκανε με το μνημόνιο της Λιβύης με την Τουρκία, αλλά και τώρα με αυτό που επιχειρεί η Τουρκία, τότε εμείς τότε θα ανοίγουμε σε μια άλλη κατηγορία παιχτών με τους οποίους δεν μπορεί να παίξει τόσο εύκολα η Τουρκία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι ισχυρή, κάθε φορά προσπαθεί να παίξει πάνω μας, δηλαδή είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, θεωρώντας ότι είναι από τους πιο εύκολους παίχτες της περιοχής. Παραμένει το πρόβλημά της με το κουρδικό ούτως ή άλλως, και θα πρέπει σιγά σιγά να ασχοληθεί περισσότερο με αυτό. Άρα δεν νομίζω ότι θα θέλει να το ενισχύσει. Θα θέλει απλώς να αποδείξει πιο πολύ ότι είναι θύμα. Και αυτό το βλέπω ότι έρχεται, γιατί όταν προσπαθεί να περάσει με fake news ότι εμείς υποτίθεται κάνουμε επιθέσεις εναντίον των μεταναστών, προσφύγων όπως θέλει να τους παρουσιάσει, στην πραγματικότητα πρώτον δεν λέει ότι αυτή τους πρόχνει, όπως την κατηγόρησε ακόμα και η Ρωσία, και δεύτερον προσπαθεί ουσιαστικά να παρουσιαστεί ως θύμα, με την έννοια ότι εγώ σηκώνω όλο το βάρος του μεταναστευτικού, πρέπει να το κάνει και η Ευρώπη, ας περάσει από την Ελλάδα. Αυτό όμως δεν πιάνει πια, γιατί και στην Ευρώπη έχουμε πια έναν κορεσμό, δεν υπάρχει πια αυτή η αθωότητα που είχαμε πριν μερικά χρόνια, του τύπου πρέπει να σώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα βλέπουν ότι υπάρχει μια χειραγώγηση, μια διακίνηση, η οποία είναι απαράδεκτη, και κατά συνέπεια ένας τρόπος να τους βοηθήσουν δεν είναι να τους μεταφέρουν στην Ευρώπη, είναι να σταματήσουν τη διαδικασία και να μην μπορεί π.χ. ο Ερντογκάν να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο εκβιασμού. Μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Αναμένοντας τις εξελίξεις, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθηγητής, στρατηγικός αναλυτής, ερευνητής.